Μετά τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, αγροεφόδια και καύσιμα, αντιμέτωποι και με το κόστος εργασίας έρχονται αυτή τη φορά οι παραγωγοί στην Ιερά Πέτρα. Όλο και λιγοστεύουν τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακριβαίνουν τα μεροκάματα και μαζί με αυτά και οι τιμές στα προϊόντα. Το προϊόν είναι αγορά και ζήτηση. Υπάρχουν τόσες χώρες ανταγωνιστικές που έχουν προϊόντα παρόμοια με τα δικά μας και φυσικά είναι και πιο φθηνά, λόγω που έχουν πιο παραπάνω εργατικά, πιο φθηνά εργατικά. Εμάς εδώ παρακολουθείτε τα τελευταία χρόνια και φέτος μια μεγάλη αύξηση στο μεροκάματο. Και ένα θέμα είναι πιο ότι δεν μπορούμε ένα εργάτη που τον έχουμε να του βάλουμε εργόσημα, να δικαιολογήσουμε το έξοδο το οποίο πρέπει να γίνει. Χρειάζονται πολλά εργατικά χέρια αναλογικά με τις δουλειές, είτε θερμοκήπια είναι, είτε συσκευαστήρια είναι, είτε ομάδες είναι. Η περιοχή μας θέλει εργατικά χέρια. Δυστυχώς Έλληνες δεν υπάρχουν και αυτοί που υπάρχουν με τα λεφτά και με τις αμοιβές που πληρώνονται, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια βαριά δουλειά, δεν είναι ικανοποιημένοι. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου κατέθεσε στη Βουλή τροπολογίες που ρυθμίζουν τα θέματα της εισόδου μεταναστών εργατών γης από τρίτες χώρες, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει υπόψη του βασικά τοπικά χαρακτηριστικά και να μην ρυθμίζεται η χρονοβόρα διαδικασία για την εν μέρη νομιμοποίηση αυτής της μερίδας εργατών γης. Αυτό πρακτικά αναγκάζει πολλούς από αυτούς να φεύγουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσουν αυτά τα έγγραφα. Οι παραγωγοί εξηγούν πως η εξειδίκευση πάνω στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες δεν είναι εύκολη υπόθεση με τους ίδιους να μένουν κάθε χρόνο στο κενό. Φεύγουν, πάνε σε άλλες χώρες, καλύτερες συνθήκες ίσως. Τα μεροκάματα σίγουρα είναι καλύτερα. Πάνε εκεί, δουλεύουν 10 ώρες, αλλά παίρνουν λεφτά. Αυτό το λόγο είναι. Πρέπει να μάθουν να δίνουν λεφτά. Να πληρώνουν. Ναι, για να έχουν εργάτες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Ιερά Πέτρας έχει επανειλημμένα εκφράσει τις δύσκολες συνθήκες παραγωγής προς τα συναρμόδια Υπουργεία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση. Όταν εμείς έχουμε προϊόντα εδώ και ο καταναλωτής δεν μπορεί να πλησιάσει γιατί η τιμή είναι στο 1,5 ευρώ, γιατί κακά τα ψέματα περνάμε όλοι τις δυσκολίες μας, δεν μπορεί και ο άλλος να σου ανεβάσει την τιμή. Οι τιμές συμπιέζονται αναγκαστικά. Επομένως, ο παραγωγός πάλι είναι χαμένος. Σε κάθε περίπτωση, η ευρύτερη περιοχή της αγροτικής και τουριστικής Ιερά Πέτρας έχει ανάγκη πολλά περισσότερα εργατικά χέρια από αυτά που υπάρχουν σήμερα.